Η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου ανοίγει τις πύλες της για 15η συνεχή χρονιά στις Σέρρες και γίνεται τόπος συνάντησης για φοιτητικούς θειάσους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Δήμος Σερρών στήριξε με όλες του τις δυνάμεις και πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει και να βρίσκεται πάντοτε αρρωγός και συμμέτοχος στις διοργανώσεις θεσμούς που προάγουν τον πολιτισμό. Φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για άλλη μια χρονιά θα συναντηθούν στις Σέρρες και μέσα από την τέχνη του θεάτρου θα εκφράσουν τη δική τους αλήθεια και τις δικές τους αγωνίες απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν. Η 15η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου αποδεικνύει περίτρανα πως οι νέοι που εξακολουθούν να σκέπτονται, να ονειρεύονται και να τολμούν είναι εδώ φωτίζοντας την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ως Δήμαρχος, νιώθοντας ιδιαίτερη χαρά για αυτή τη διοργάνωση υψηλής ποιότητας στην πόλη των Σερρών, εύχομαι η 15η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου να είναι επιτυχής και να αποτελέσει ορόσημο και άλλων μεγάλων επιτυχιών στο μέλλον. Η πόλη των Σερρών θα γίνει το κέντρο των νέων, το κέντρο του θεάτρου. Χαιρόμαστε γιατί παρότι μας λείπει μία μέρα εξαιτίας των εκλογών, φέτος φιλοξενούμε όμως περισσότερους φοιτητές σε αριθμό από ότι τις άλλες χρονιές και αυτό δείχνει ότι τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν στην Πανεπιστημιάδα, θέλουν να επισκεφθούν τις Σέρρες γιατί έχουν βρει εδώ έναν τόπο φιλόξενο τόσο για τη δημιουργικότητά τους, για τις παραστάσεις τους, αλλά όσο και για τις νεανικές τους επιδιώξεις και αναζητήσεις. Έτσι φέτος φιλοξενούμε 11 θεατρικά σχήματα από πανεπιστήμια όλης της Ελλάδας, από τον Ναύπλιο, το Αγρίνιο, τα τμήματα του Αγρινίου, του Πανεπιστήμιου Πατρών, από την Κέρκυρα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 3 από το εξωτερικό, από την Κύπρο, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Έχουμε πάρα πολλά σεμινάρια σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια και η διαφορά φέτος είναι ότι τα σεμινάρια μας είναι βιωματικά. Είναι μεγάλα σεμινάρια που δεν έχουν ξαναγίνει μέχρι τώρα στην Πανεπιστημιάδα, 8 ώρα και 6 ώρα, στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν ενεργό συμμετοχή, αυτό σημαίνει βιωματικά σεμινάρια και δεν θα παρακολουθούν απλώς μια διάλεξη. Θερμά θέλω να ευχαριστήσω την περιφέρεια, φυσικά το Δήμο Σερρών. Ο Δήμος Σερρών είναι ο βασικός χρηματοδότης του ΔΠΘ, αλλά και την περιφέρεια που φέτος στέκεται ενεργά, συμμετέχοντας οικονομικά μέσα στο θεσμό της Πανεπιστημιάδας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου της για την κοινωνία των Σερρών και μας στηρίζει αυτή τη χρονιά και οικονομικά. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ιωάννη Μωυσιάδη, αλλά και τον κύριο Βασίλη Βαφιάδη για την αγαστή συνεργασία. Εύχομαι, όπως κάθε χρόνο, οι αίθουσες γεμίζουν, να γεμίσουν και φέτος και να παρακολουθήσουμε και φέτος ένα υψηλής ποιότητας θέαμα, όπως παρακολουθήσαμε και τις προηγούμενες χρονιές.